Έλεος. Το σημερινό μου ραντεβού είναι ο κύριος Μπαμπούλας. Ο κύριος Μπαμπούλας έχει γραφείο κηδιών και τελετών και κάνει και πάρτι. Πάμε. Γιατί εγώ πάρτι θέλω στην κηδεία μου, δεν θέλω τώρα μνημόσυνα και 9 μέρα και... Α, με τίποτα. Μόνο πάρτι. Ε? Θα έρθεις. Θα έρθω. Γιατί είσαι καλεσμένος από τώρα. Το όνομά σας πια είναι Μπαμπούλα, σαν το χάρο, το επίθετό μου είναι. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι, 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 τέλεια. Πολύ, πολύ συνεργάσιμο το... Τέριαξε. Το επώνυμο. Εντάξει, περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, τον φώναξα γιατί φρικάρει η Ανίτα με τις κηδείες και τα αυτά τα δυσίωνα, τα θεωρεί φοβερά δυσίωνα και δεν μπορεί. Να σας πω, για πείτε μου τώρα τη διαδικασία, τι γίνεται δηλαδή, άμα τα τεινάξεις. Τι υπάρχουν προσφορές, δηλαδή ποια είναι, τι είναι για να ξέρω. Καταλαβαίνετε γιατί ξέρω, θέλω να ξέρω. Είμαι σε μια ηλικία με το ένα πόδι στον τάφο, οπότε όχι, δεν αν είμαστε, δεν πάρω εσάς, όχι, δεν θα πάρω. Όχι, εντάξει. Ναι. Δεν είμαστε καθόλου με ένα πόδι στον τάφο. Όταν έρθει το μοιραίο... Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, πού πας ρε Αλέξανδρε, δεν μπορεί, είναι, το θεωρεί δυσίων, ο πάει ο σκύλος έφυγε. Εσύ θα φύγεις πρώτος, μωρή. Και αυτά τα σκυλιά τα περιποιούμαστε και αυτά ή όχι. Βεβαίως. Α, και σκυλιά. Βεβαίως, βεβαίως. Έλα, Αλέξανδρε, σε ενδιαφέρει η συζήτηση. Για πείτε μου. Έχουμε κάποιες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη απέναντι από τα κλιματήρια. Α, Θεσσαλονίκη θα με πάτε. Ή πρέπει να πεθάνω. Και εδώ στην Αθήνα. Όχι, μπορώ, μου αρέσει η Θεσσαλονίκη όχι, όχι, να πεθάνει κανείς. Περνάς ωραία. Λοιπόν, πηγαίνει στις εγκαταστάσεις μας. Ναι. Εκεί γίνεται όλη η διαδικασία. Εσύ οι βάσεις είναι στη Θεσσαλονίκη. Όχι, και εδώ στην Αθήνα. Έχετε και υποκατάστημα. Στην Ακαδημία. Uh-huh. Ναι, έχουμε και οίκο εδώ πέρα. Δεν είναι οίκο. Μόνο το οίκο. Όπως να σα δώσω. Οίκο, τέλε. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν είμαι οπτικός τύπος. Ακουστικό, καλύτερα. Για πείτε μου, και. Τι είναι ο οίκος τελετών. Έχει χώρο. Ξέρω. Έχει χώρο. Κάνε, σε πλένουν, σε περιποιούν. Έχει χώρο δικό του. Έχει δικό του καμαρίνι. Δικό του καμαρίνι. Έχονται οι συγγενείς και φίλοι. Και κάθονται μαζί του όπως γίνεται στο σπίτι. Α, εγώ δεν θέλω τέτοια. Γράφτε το. Λοιπόν. Δεν θα με δουν αντιμέλητο, ούτε νεκρό. Α. Ναι, ναι, να σημειώνετε εσείς τώρα. Να τα σας τα γράφω ή θα θυμάστε. Όχι, στο τέλος θα πρέπει να μας τα δώσετε γραμμένα. Έλα, Άλεξ, εδώ να σημειώνεις. Και έχετε τιμοκατάλογο επί του θέματος. Όχι, είναι αναλόγως τι κατηγορία επιλέγει ο καθένας. Δηλαδή, τι εννοούμε την κατηγορία. Ναι, τι φέρετρο θέλει, αν θέλει λίμες στο λουλούδια μέσα στο φέρετρο. Ναι. Αν ξέρω και μέσα εγώ, τι θα τα κάνεις. Όχι, γίνεται στολισμός για να μην βάζουν οποιουσδήποτε μέσα. Εφόσον είναι ανοιχτό στο νεκροστάσιο, μιλάμε. Α, ναι. Έχουμε μείνει εκεί στο πρώτο στάδιο. Ναι, αυτό και... εμείς δεν είπαμε δεν το. Όχι νεκροστάσιο. Καμία επίσκεψη. Όχι νεκροστάσιο. Όχι, όχι. Μόνο η Χάιντι, τα ρηχεύτρια να έρθει να τα φτιάξει. Μπα και πέσει. Δεν ανοίγουμε φέρετρο σε μένα, σα το λέω. Όχι. Θα με έχουν βάψει, μην σκοντάψει κανεί και ανοίξει. Αλλά κανονικά μην σα πω, καρφώστε το. Εντάξει, δεν. Ναι. Όποια είναι η επιθυμία του καθενό. Αυτή είναι. Ό,τι θέλει ο καθένα. Ακού, να μην ανοίξει. Γράψει, μωρή, με δουλεύει. Άμα θέλει, ας πούμε, να γίνει και ένα πάρτι μαζί μετά την κηδεία, γίνεται αυτό. Βεβαίως. Τέλεια. Μπορούμε και το φέρετρο. Πάρτι. Και στο φέρετρο να το κάνουμε. Τώρα το φέρετρο τι όχι, να μπορούμε να το κάνουμε ιστιοπλοϊκό. Δηλαδή. Για να γίνει το πάρτι. Πανί και να τρέχει στην Μύκονο. Βέβαια. Γιατί. Το πτώμα. Μόνο του. Όχι, και αυτοί που θα είναι γύρω του. Δηλαδή, για πείτε μου, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι, αν είναι επιθυμία, μπορούμε να κατασκευάσουμε φέρετρο. Ναι. Σε ιστιοπλοϊκό. Και πώς το κατάρρυξε να μπει μέσα στο έδαφος μετά. Δεν θα το βάλουμε μέσα στο έδαφος. Α, μετά. Μετά θα μπει στο έδαφος. Στην κηδεία θα πηγαίνει ο ιστιοπλοϊκός στο νεκροταφείο. Όχι. Μετά λέμε την επιθυμία του. Άμα θέλει ας πούμε, να ταξιδέψουμε ιστιοπλοϊκό. Α, άλλος, να βάλετε το φέρετρο σε ιστιοπλοϊκό και να τρέχει ναι, στα πελάγια. Ο άλλος ας πούμε είχε επιθυμία, ας πούμε, επειδή ήταν αγρότης, το φέρετρο να ήταν ζωγραφισμένο. Όχι, να είναι ζωγραφισμένο τρακτέρ. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Α. Έλα, αγαπητή. Γιατί... Καλώς την. Ο κύριος Μπαμπούλας. Ποιος? Γεια σας. Μπαμπούλας. Όχι, αλήθεια τον λένε. Έτσι, μην... Καλά, εσείς. Ο κύριος Μπαμπούλας και η κυρία Ανίτα Πάνια. Χαίρομαι. Ωραίο όνομα το Μπαμπούλας. Πολύ καλλιτεχνικό. Ναι, κάτσε λίγο.
Έλα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Ωραία. Ήρθε να με δει. Σας γνωρίζω. Ήρθα να το δω τον. Ωραία. Είστε φιλό του Ηλία. Ναι, ναι. Γίναμε. Και να. Και μπορεί να δει μετά πώς εξελίσσει τη φιλία. Για να ενημερωθεί ήθελε. Σχετικά με τι? Για να. Για διάφορα θέματα. Ναι. Για το θέμα. Ενημερώσω. Εσύ πάω να ετοιμαστώ. Εγώ δεν θα προλάβουμε. Για το ιστιοπλοϊκό. Μου έχει αφήσει άλλη τα μαλλιά στη μέση. Εντάξει. Ναι. Ναι, οκ. Κάτι γίνεται και το έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει. Να ενημερωθεί. Είναι κάτι που πρέπει να ενημερωθούμε για την εκπομπή. Όχι εσύ. Κοντρόλ με ακού. Οι άνθρωποι είναι εδώ. Ε, πρέπει εγώ να ενημερωθώ για κάτι. Όχι, όχι εσύ. Α, εντάξει. Οκ, εντάξει, χάρηκα κύριε Παπουλά. Να έχετε υγεία. Να είστε καλά. Αφήστε το καλύτερα γιατί θα γίνει πανικό. Με αυτή. Κηδείες και τέτοια μ' ακούσει. Ναι. Ανοιητά. Έλα. Έλα από εδώ, θα σου το πω. Τι να μου πεις. Αποφάσισα να σου το πω. Ηλία, έχουμε πρέπει να ετοιμαστούμε για το γύρισμα. Όλες τις ναι, αγαπητό. Τώρα. Ναι, εγώ είμαι έτοιμος. Εσύ, εντάξει, σε δύο λεπτά φτιάχνεις. Αφού τα είπατε εσείς τα δικά σας, παιδιά. Ναι, να σου πω ότι κανόνισα την κηδεία μου. Εκεί ο κύριος Μπαγκ. Τι είναι ο κύριος? Μπαμπούλα. Φάνης Μπαμπούλας. Μάλιστα. 20 τελετών. Αχα. Προσφέρουμε κατοικίες για την αιωνιότητα και με κάλεσε για την υπόλοιπη. Τι προσφέρετε? Κατοικίες για την αιωνιότητα. Αχα. Και με κάλεσε για την υπόλοιπη ζωή του. Πώς θα δει. Όχι, οργανώσουμε. Την υπόλοιπη, την after life, after life. Α, εξαλτέρ τελείως, έτσι. Μην με πιάνεις. Τι εγώ να με σε πιάνω. Ο κύριος Μπαμπούλας με σε πιάσει. Ναι, τι που. Εμένα πιάστε με, δεν έχω φόβο. Τι, ο κύριος Μπαμπούλας είναι ο κύριος αυτός έχει κάποιο. Είναι επιχειρηματίας. Όχι, έχει γραφείο τελετών. Επιχειρηματίας θανάτου. Μάλιστα. Ακριβώς. Ωραία. Και τι, για μας εδώ τι μας είναι χρήσιμο. Γιατί εγώ σκέφτηκα να την άξω ξαφνικά. Να κάνω αντί για κηδεία για μαλακή, να κάνω πάρτι. Καταλαβες. Και κανονίζω τα. Εντάξει, έχει πολύ λογικές τιμές. Όχι στο πάρτι. Το προτείνεις δηλαδή. Όχι, okay, το προτείνεις. Να σου πω λίγο κάτι, να σου πω. Συγγνώμη κύριε Παπούλα. Κύριε Παπούλα μου, θα έχουμε θέμα. Εμένα βρήκες, δεν. Και θα γίνω και ρόμπα στον άνθρωπο, να πούμε. Γιατί? Γιατί κάνει δουλειά και δεν πρέπει να δηλώ τίποτα. Γιατί δικιά μου. Μου φέρνεις το και διάρκεια εδώ μέσα. Όχι, όχι, εντάξει, φεύγει. Μα για μένα ήταν. Θέλω εδώ και τα μούτρα. Πάντως, όντως δεν έχει πολύ ωραία συνέντευξη. Ρε, κάντε μου τη χάρη. Πάμε να τελειώσουμε, να τον κλείσουμε, ναι, να φύγει. Ναι. Λοιπόν, ωραία, χάρηκα που. Ναι, χαιρέτατε. Χαιρέτησε και τον κύριο Παπούλα, και πάμε. Παπούλα, συγγνώμη, αλλά επειδή εμείς πρέπει να τρέξουμε λίγο το γύρισμα. Εντάξει. Να είστε καλά. Χάρηκα. Και εσείς να είστε καλά. Να έχετε υγεία. Θα σας βρω και το σλόγγαν του γραφείου. Ναι, ναι. Ο θάνατός σας η ζωή μου. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Παπούλα. Μου από εδώ από την πόρτα, ελάτε.